τράπεζες. Όπως πρέπει να επιστρέψουν στην κανονικότητα τράπεζες, πρέπει να επιστρέψει και ο περισσότερος κόσμος και οι επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες, αλλά δεν μπορούν να ξεπερδίσουν το χρέος τους κτλ. Λοιπόν, σήμερα έρχεται η κατάργηση προστασίας πρώτης κατοικίας από 30 Απριλίου. Θα έρθει νέος πτωχευτικός κώδικας που τα δημοσιεύματα από ό,τι μαθαίνουμε δεν έχει κατευθεί. Θα είναι σχετικά άγριος για τους δανειολήπτες και έχουμε και το σχέδιο Ερακλής. Αν όλα αυτά εφαρμοστούν μαζί, σημαίνει ένα αρμαγεδόνα πληστηριασμών και εκποιήσεων επιχειρήσεων πρακτικά. Αυτό θα έχουμε. Λοιπόν, πρέπει να προστατευτεί όλος ο κόσμος ο οποίος επλήγει μέσα στην κρίση. Δεν ισχύει ότι είναι πανταχτσίδες. Από έρευνες που έχουν γίνει περίπου γύρω στο 15-17% maximum, δεν είναι παραπάνω. Ο υπόλοιπος κόσμος βρέθηκε μέσα στις δαγκάνες της κρίσης και δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει, δεν ήταν στην ίδια κατάσταση που ήταν το 10, το 9, το 8 όταν έπαιρνε το δάνειο. Και πρέπει να υπάρξει μια τελείως άλλη προσέγγιση. Το επιχείρημα ότι πρέπει να απαλλαχτούν οι τράπεζες για να μπορούν να χρηματοδοτούν την οικονομία. Έτσι. Ποια οικονομία, δηλαδή θα σκοτώσουμε την οικονομία πρώτα, επιχειρήσεις και δανειολήπτες, πρώτη κατοικία, για να ωφεληθεί η οικονομία μετά. Αναφερόσαστε σε αυτό που είπε στο επιμελητήριο ο κ. Γεωργιάδης, ότι αν οι τράπεζες δεν έχουν τη δυνατότητα να δαλύσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί λέει μεγάλες έχουν τον τρόπο τους. Ομόλογα θα βγάλουν. Θα κάνουν... Να σας πω κάτι γι' αυτό. Να σας πω κάτι γι' αυτό. Αν αυτός ήταν ο στόχος, μπορούσαν με το σχέδιο Ερακλής οι τράπεζες να αναλάβουν δεσμεύσεις από το νομοσχέδιο να χρηματοδοτήσουν μετά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει τέτοιο παράδειγμα με τη Royal Bank of Scotland, όπου σε αντίστοιχο σχέδιο, παρόμοια το πούμε έτσι, ήταν υποχρεωμένη μέσα σε 2-3 χρόνια να παρέχει 35 δισεκατομμύρια χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε Τσίπρα, εσείς είχατε προετοιμάσει το έδαφος, γιατί ας υποθέσουμε ότι δεν χάνατε τις εκλογές και συνεχίζετε να είστε στην εξουσία. Είχατε ετοιμάσει ένα σχέδιο έτσι ώστε να μην φτάσουμε τώρα την 1η Μαΐου που θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό πληστηριασμών και κάτι άλλο. Όταν είπατε ότι οι θεσμοί υποχρέωσαν τη χώρα να μην δώσει την δυνατότητα... Το δικαίωμα προαίρεσης, λέτε. Έτσι, ναι. Διαπραγμάτευσης με τον δανειολήπτη, βγήκε ο Γιούνκερ και λέει όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ θυμάμαι, είχαμε παίξει και τη δήλωση του Γιούνκερ. Αυτό δεν ήταν μέσα στις δικές μας απαιτήσεις προς την κυβέρνηση, ήταν απόφαση της κυβέρνησης. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ρώτησε τον Τράγκη. Επουδενή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά να σας θυμίσω ότι το νόμο Κατσέλη, εμείς το αντικαταστήσαμε με τον νόμο Σταθάκη, νόμο Κατσέλη Σταθάκη, εν πάση περιπτώσει, που διεύρυνε πάρα πολύ το πλαίσιο της πρώτης κατοικίας προστασίας εν μέσω βαριού μνημονίου τότε. Έτσι, συνεπώς είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε από τη δική μας πλευρά μια βούληση. Την πώληση δανείων προς τα φαντς, εσείς την απελευθερώσατε. Τη διαχείριση δανείων από άλλους οργανισμούς πέρα από τις τράπεζες την δώσαμε εμείς. Mm. Και αυτό γενικά δεν είναι κακό. Δηλαδή, αν θέλετε, και όλη η χρηματοοικονομική μηχανική που εμπεριέχει ο Ηρακλής είχε ξεκινήσει από την ημερών μας. Όταν συνδυάζεται με άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας και καμία υποχρέωση από τις τράπεζες και μηδέν διαφάνεια όπως πάει να γίνει σήμερα τον Ηρακλή, αυτό είναι κάτι τελείως άλλο. Παράταση του νόμου. Κατσέλη Σταθάκη θα μπορούσε να ζητήσει αυτή η κυβέρνηση να επιδιώξει και να όχι το διατηρήσει. Άρα είναι πολιτική επιλογή. Εκτός μνημονίων, είναι σε μια σταθεροποιημένη πορεία η οικονομία. Είναι σαφέστατο ότι μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο μέτρο. Τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν και δεν είναι μόνο μέσα στην Ελλάδα, είναι και έξω, είναι ότι πιθανώς να υπάρχει διαπραγμάτευση ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, να πάρουν το χαμηλότερο πλεόνασμα με το αίμα της πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν και τέτοια. Πάντως, κύριε Παπαδημητρίου, η μυθολογία είναι απίθανη. Καλά, σίγουρα είναι απίθανη. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Εσείς έχετε πει τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει. Ωραία, μπορούσε να το παρατείνει. Ευθέως. Δεν υπάρχει και λόγος. Μπορούσε να το παρατείνει. Να παρατείνει τον νόμο. Μην δημιουργούμε πρόβλημα. Οι πληστηριασμοί που θα γίνουν, όσοι γίνουν, θα αφορούν. Θα είναι λίγοι, δεν θα είναι πάρα πολλοί. Και θα αφορούν κυρίως σε περιπτώσεις. Είναι 80.000, κύριε Μπάμπη Παπαδημητρίου, μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν τα ξέρετε, δεν το ξέρετε. Εγώ το ξέρω πολύ καλά. Δεν έχει γίνει χωρίς τον Ηρακλή και χωρίς την άρση της προστασίας. Υπάρχει το μεγάλο θέμα των εγγυητών. Υπάρχει το μεγάλο θέμα των εγγυητών. Τεράστιο. Είναι το ίδιο. Είτε εγγυητή είσαι, είτε. Γιατί αν εγώ εγγυήθηκα το δάνειο του Γιώργου του Γρηγοριάδη. Και ο Γιώργος Γρηγοριάδης είναι μπαταξής, είναι σε πραγματική επιτρέψτε αδυναμία να σας πω, πληρωμής. Τι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν πρόκειται να βρω το δίκαιο μου. Αυτή τη στιγμή, θα πάρω το δικό μου σπίτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει πάρα πολλούς συμπατριώτες μας σε ένα καθεστώς ομοιρίας. Εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί γινόταν αυτό στο παρελθόν. Όσο ήταν όμοιροι οι άνθρωποι αυτοί, περιμένανε από κάποιον να τους σώσει όποιος θα ερχόταν να τους πει: δώσε την ψήφο σου, να σε σώσω εγώ. Αυτό έχει τελειώσει η ιστορία. Αυτοί έχουν μείνει σε ομοιρία διότι δεν έχει κλείσει το δάνειό τους. Μπαίνανε σε ένα καθεστώς προστασίας, αλλά το δάνειο ήταν εκεί.
Το δάνειο συνέχιζε να τοκίζεται. Το δάνειο συνέχιζε να παραμένει. Άρα ως απέτηση η τράπεζα το είχε και θα συνέχιζε να το έχει. Δεν έγινε ούτε μία πράξη πλην ελαχίστων που τα δικαστήρια δώσαν εντολή. Δεν το εφεσίβαλαν οι τράπεζες και δεν το κέρδισαν. Άρα λίγα έχουν μείνει και αυτά ευτυχώς προχώρησαν. Και τώρα αυτά θα πληθύνουν, διότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποτε. Και αυτό θα κάνει, κύριε Τσίπρα, το ξέρετε και το σχέδιο Ηρακλής αυτό κάνει. Θα δώσει τη δυνατότητα επιτέλους στις τράπεζες να πούνε σε κάποιους ότι από σένα δεν περιμένω να εισπράξω. Τελειώσαμε. Θα σου πάρω το σπίτι. Περιμένετε. Καταρχήν. Δεν είναι έτσι απλό. Καταρχήν. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν εκτός από τα σπίτια. Αυτό είναι. Εκτός από αν το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο έχει να χιλιάσει το σπίτι που δανείστηκε, του το πήραν. Που είναι τα σπίτια. Μαζί κοιτάξτε πόσες χιλιάδες άλλα δάνεια υπάρχουν που είναι καταναλωτικά. Άλλα, που είναι άλλο. Δεν είναι έτσι. Θα σας πω εγώ περίπτωση που την ξέρω προσωπικά και το ίδιο ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Μια επιχείρηση. Τα καταναλωτικά δεν είναι υπόθηκα. Ποια? Αυτό λέω. Αυτά όλα πρέπει να τα τελειώσουμε. Όχι όλα. Πρέπει να τα τελειώσουμε. Υπόθηκα και επιχειρηματικά. Υπάρχουν ενυπόθηκα και επιχειρηματικά. Άλλο. Επιχειρηματικά είναι υπόθηκα πολύ συχνά. Αλλά όταν πηγαίνανε και βγάζανε οι τράπεζες, εδώ το είχαμε βγάλει. Κάρτα πιστωτική σε παιδάκι 14 και 15 ετών. 15 ετών στο Θεό σου. Εδώ το είχαμε βγάλει. Παράδεκτα πράγματα, δεν συμφωνώ μαζί σας. Ναι, και τώρα ξέρετε, έρχονται. Γιατί ζητάνε να πάρουν το σπίτι του παπά και τη μαμά. Τι ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Άρα έχουν ευθύνη και τράπεζα. Αυτή τη στιγμή πάει η επιχείρηση η οποία πηγαίνει καλά και λέει: βλέπω μπροστά μου ευκαιρίες. Βλέπω μπροστά μου αγορά. Τι θέλω, ένα δάνειο. Πόσα θα βάλω εγώ, θα βάλω τα πολλά, θα πάρω και ένα μικρό δάνειο. Πάω. Πάει στην τράπεζα. Και η τράπεζα λέει, επειδή πριν από 6, 7, 8 χρόνια είχε ένα συνεταίρο, πολύ συχνά οι δικές μας επιχειρήσεις είναι συνεταίροι, είναι το ξάδερφος, είναι αυτό, ο οποίος δεν πλήρωσε μία ή δύο δόσεις καταναλωτικού δανείου, άρα έχει μπει στο κόκκινο, έχει μπει στην κακιά λίστα, δεν μπορώ να σου δώσω το δάνειο. Αυτό θα μας τελειώσει, θα μας πνίξει την οικονομία. Πρέπει να το τελειώσουμε. Ναι. Χωρίς δραστικά μέτρα, όπως είναι το σχέδιο Ηρακλής. Μπορεί να αντιβοηθήσουμε την οικονομία. Κύριε Παπαδημητρίου, μιλάμε όμως για την πρώτη κατοικία. Για τον άνθρωπο που πραγματικά λέω, πέρα και αποδεδειγμένα για το σχέδιο Ηρακλής δεν, κάνει. Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει λοιπόν, στις υποχρεώσεις του. Αυτός θα προστατευτεί αυτό. Θα προστατευτεί έτσι κι αλλιώς. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε για να πούμε και δύο κουβέντες. Για να πούμε και δύο κουβέντες. Όσοι έχουν πραγματική ανάγκη προστασίας. Μάλιστα. Για να έχουν μια κατοικία θα προστατευτούν. Γιατί δεν ρυθμίζονται τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά από μια μικρή.